Σας έχει τύχει να συνδέσετε το τηλέφωνό σας στο φορτιστή και να διαπιστώσετε μετά από λίγο ότι η μπαταρία του δεν έχει φορτίσει? Μπορεί να χρειαστεί να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό, αλλά πριν το κάνετε, ελέγξτε κάποια πράγματα. Η λύση μπορεί να είναι πιο απλή από ό,τι νομίζετε. Η μπαταρία του τηλεφώνου σας είναι πιθανό να μην φορτίζει λόγω κάποιων μικρών προβλημάτων, όπως ένα προβληματικό καλώδιο ή λόγω της ύπαρξης μικρών σκουπιδιών στη θύρα φόρτισης. Φυσικά μπορεί να υπάρχει και μεγαλύτερο θέμα και να έχει χαλάσει η μπαταρία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο του φορτιστή σας είναι σωστά συνδεδεμένο τόσο στην πρίζα όσο και στη συσκευή. Αν το καλώδιο δεν έχει εισαχθεί σωστά, τότε καμία αναμονή δεν πρόκειται να κάνει τη διαφορά. Πρέπει απλώς να βεβαιωθείτε ότι και τα δύο άκρα είναι σταθερά συνδεδεμένα. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τους 7 πιο συνηθισμένους λόγους για τους οποίους το τηλέφωνό σας δεν φορτίζει ή φορτίζει αργά. Νούμερο 1. Χρησιμοποιείτε τον λάθος φορτιστή. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό φορτιστή για το τηλέφωνό σας για να αποφύγετε προβλήματα όπως αργή ή καθόλου φόρτιση. Οι φορτιστές είναι κατασκευασμένοι για να ταιριάζουν με τα τηλέφωνα που συνοδεύουν. Επομένως, ακόμα και αν ένας φορτιστής ταιριάζει στη θύρα φόρτισης του smartphone σας, δεν σημαίνει ότι θα φορτίζει και αποτελεσματικά την μπαταρία του. Επιπλέον, δεν είναι όλοι οι φορτιστές σε θέση να παρέχουν την ίδια ποσότητα ισχύως. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε ένα τηλέφωνο που μπορεί να υποστηρίξει γρήγορη φόρτιση, αλλά αν ο φορτιστής δεν είναι σε θέση να παρέχει φόρτιση υψηλής ταχύτητας, τότε η γρήγορη φόρτιση δεν θα λειτουργήσει. Για να λύσετε αυτό το πρόβλημα, δοκιμάστε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας στον κανονικό φορτιστή του. Εάν φορτίζει χωρίς προβλήματα, το πρόβλημα φόρτισης πιθανότατα οφειλόταν σε έναν ασύμβατο φορτιστή. Νούμερο 2. Ελαττωματικό καλώδιο, αντάπτορα ή πρίζα. Μία από τις πιο διαδεδομένες αιτίες προβλημάτων φόρτισης είναι ένα κατεστραμμένο καλώδιο φορτιστή. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους τα καλώδια φτύρονται, ωστόσο τα ακουψίματα και τα τσακίσματα τείνουν να είναι από τους πιο συχνούς ενόχους που εμποδίζουν την αποτελεσματική τροφοδοσία της μπαταρίας του τηλεφώνου σας. Είτε τα προβλήματα προκαλούνται από κακό χειρισμό είτε από φυσιολογική φθορά, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια παραμένουν άφθεκτα προκειμένου να λειτουργούν σωστά. Επιπλέον, αν χρησιμοποιείτε το ίδιο τηλέφωνο εδώ και καιρό, είναι πιθανό το αρχικό του καλώδιο να έχει φθαρεί και να μην είναι πλέον κατάλληλο. Αν φταίει το καλώδιο για το πρόβλημα φόρτισης, επιχειρήστε να το επισκευάσετε ή αν δεν γίνεται να το αντικαταστήσετε. Επίσης, αν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει και ασύρματη φόρτιση, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε έναν ασύρματο φορτιστή για να ξεπεράσετε το πρόβλημα με το χαλασμένο καλώδιο. Πρέπει ακόμη να έχετε στο νου σας ότι και οι αδύναμες πηγές ενέργειας μπορούν επίσης να προκαλέσουν πρόβλημα φόρτισης. Για παράδειγμα, οι θύρες USB του φορητού υπολογιστή τείνουν να φορτίζουν τα τηλέφωνα αργά και η σύνδεση της συσκευής σε μια πρίζα τείχου, χρησιμοποιώντας φορτιστή, μπορεί να το διορθώσει. Τέλος, ελέγξτε αν λειτουργεί σωστά η πρίζα. Νούμερο 3. Η θύρα φόρτισης μπορεί να έχει βρωμιά ή σκουπιδάκια. Όταν κρατάμε τα κινητά μας τηλέφωνα στις τσέπες μας ή τις τσάντες μας, μπορούν να δημιουργηθούν προβλήματα όπως να φράξει η θύρα φόρτισης με σκόνη και χνούδια. Η βρωμιά συσσωρεύεται σε αυτό το σημείο, καθιστώντας τη μεταφορά ενέργειας αργή ή ακόμη και σταματώντας την εντελώς. Για να διασφαλίσετε ότι το τηλέφωνό σας συνεχίζει να φορτίζει σωστά, καθαρίζετε τακτικά κάθε σκουπίδι που μαζεύεται κοντά στη θύρα. Χρησιμοποιήστε ένα μεγεθυντικό φακό και ένα φακό για να εντοπίσετε τυχόν ρήπους μέσα στη θύρα φόρτισης του τηλεφώνου σας. Αφαιρέστε οτιδήποτε μπορεί να μπλοκάρει τη διαδικασία φόρτισης. Για να απομακρύνετε τα σκουπιδάκια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια οδοντογλυφίδα ή μια μαλακή οδοντόβουρτσα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αέρα για να διώξετε οτιδήποτε περιττό. Μην χρησιμοποιήσετε κάτι μεταλλικό όπως παραμάνες, καθώς θα μπορούσαν να προκαλέσουν πρόβλημα στο τηλέφωνο. Αφού απομακρύνετε τη βρωμιά, επιχειρήστε να φορτίσετε ξανά το τηλέφωνό σας. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, τότε υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Νούμερο 4. Το τηλέφωνό σας έχει πρόβλημα λόγω νερού. Η φόρτιση του τηλεφώνου σας μπορεί να είναι δύσκολη μετά την έκθεσή του στο νερό. Ευτυχώς, τα νεότερα μοντέλα περιλαμβάνουν τεχνολογία ανίχνευσης της υγρασίας, η οποία θα διακόψει αυτόματα τη φόρτιση και θα εμφανίσει μια ειδοποίηση στην οθόνη σας εάν ανιχνευτεί υγρό. Πολλά smartphones εμφανίζουν ένα εικονίδιο σταγόνας νερού στην οθόνη όταν η θύρα φόρτισης είναι βρεγμένη. Για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της υγρασίας, αφήστε το τηλέφωνο να στεγνώσει για μερικές ώρες. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο και να το τοποθετήσετε μπροστά σε έναν ανεμιστήρα. Νούμερο 5. Η μπαταρία του τηλεφώνου έχει χαλάσει και δεν φορτίζει. Όσο περνάνε τα χρόνια, η μπαταρία του τηλεφώνου φθείρεται και η ικανότητά της να κρατά τη φόρτιση σταδιακά μειώνεται. Αν η μπαταρία αδειάσει εντελώς, τότε ό,τι και αν κάνετε, δεν θα φορτίσει.
Γι' αυτό βεβαιωθείτε ότι η κατάστασή της είναι καλή. Αν υποψιάζετε ότι η μπαταρία σας φτάνει στο τέλος της ζωής της, μπορείτε να ελέγξετε το battery health τόσο στο Android όσο και στο iOS. Όταν η μπαταρία φτάνει στο τέλος της, εξαντλείται πιο γρήγορα από το συνηθισμένο. Δεν φορτίζει πλήρως, ενώ μπορείτε να παρατηρήσετε και ότι το τηλέφωνό σας υπερθερμαίνεται. Ο εντοπισμός μιας ελαττωματικής μπαταρίας είναι συνήθως αρκετά απλός. Εάν διαθέτετε μια συσκευή με αφαιρούμενες μπαταρίες, η αντικατάσταση της παλιάς με μια καινούρια μπορεί να είναι μια εύκολη λύση. Ωστόσο, πολλά νέα smartphones δεν έχουν αφαιρούμενες μπαταρίες, οπότε είναι απαραίτητο να πάτε τη συσκευή σας για εξέταση σε ένα πιστοποιημένο κέντρο service. Νούμερο 6. Μια εφαρμογή θα μπορούσε να διακόπτει τη διαδικασία φόρτισης. Η φόρτιση του τηλεφώνου, όταν εκτελούνται πολλαπλές εφαρμογές που απαιτούν ενέργεια, μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, καθώς μέρος του ρεύματος θα πάει απευθείας στην τροφοδοσία αυτών των εφαρμογών αντί να φορτίσει την μπαταρία σας. Αυτό κατά συνέπεια προκαλεί υποτονική ταχύτητα φόρτισης της μπαταρίας της συσκευής. Το κλείσιμο των εφαρμογών κατά τη φόρτιση θα μπορούσε να βοηθήσει στη διόρθωση αυτού του προβλήματος. Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι έχουν διαπιστώσει ότι το να συνδέουν το τηλέφωνό τους στο φορτιστή ενώ βρίσκονται σε λειτουργία πτήσης είναι επίσης μια καλή λύση. Νούμερο 7. Το λογισμικό του τηλεφώνου χρειάζεται ενημέρωση ή επαναφορά. Εάν οι παραπάνω λύσεις φαίνονται αναποτελεσματικές, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το λογισμικό της συσκευής δημιουργεί το πρόβλημα. Το λογισμικό παίζει καθοριστικό ρόλο στη φόρτιση των συσκευών. Ωστόσο, αν δεν έχετε ενημερώσει το δικό σας για κάποιο χρονικό διάστημα, τότε η ενημέρωση μπορεί κάλλιστα να επιλύσει το πρόβλημα. Οι δηλειτουργίες λογισμικού μπορούν να εμποδίσουν τη φόρτιση του τηλεφώνου σας, καθώς τα ασφάλματα μπορεί να επηρεάζουν τη διαδικασία φόρτισης. Μπορείτε να επιλύσετε αυτό το ζήτημα κάνοντας λήψη και εγκατάσταση ενημερώσεων, καθώς οι ενημερώσεις συστήματος συχνά μπορούν να βελτιώσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και την ταχύτητα φόρτισης. Ωστόσο, μπορεί να συμβαίνει και το αντίθετο και το πρόβλημα με την αδυναμία φόρτισης να οφείλεται σε μια νέα ενημέρωση. Για παράδειγμα, αν το πρόβλημα ξεκίνησε μετά την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης συστήματος, δοκιμάστε να επιστρέψετε σε προηγούμενη έκδοση εάν το επιτρέπει ο κατασκευαστής του τηλεφώνου σας. Ένα τηλέφωνο που δεν φορτίζει μπορεί να είναι μια τρομακτική εμπειρία, αλλά συχνά μπορεί να διορθωθεί. Όπως είδαμε, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία φόρτισης. Προτού πάτε το τηλέφωνό σας σε ένα κέντρο service, συνιστούμε να δοκιμάσετε πρώτα τις ευκολότερες επιδιορθώσεις, όπως τον καθαρισμό της θύρας φόρτισης ή τη χρήση διαφορετικού καλωδίου. Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, εξετάστε το ενδεχόμενο να επισκεφτείτε έναν ειδικό ή να αγοράσετε ένα νέο τηλέφωνο.